Θα πάμε στην τηλεφωνική γραμμή να καλημερίσουμε την Ειρήνη Χερέτη, η οποία είναι υποψήφια ευρωβουλευτής με την Ανταρσία, για να μας δώσει το στίγμα της δικής της επιχειρηματολογίας, αλλά και της πολιτικής της Ανταρσία, σε σχέση με αυτή την κάλπη την αυτοδιοικητική. Καλή σας ημέρα, κυρία Χερέτη. Καλημέρα, καλημέρα σε εσάς και τους ακροατές σας. Κατά να είσαι καλά. Μια χαρά. Να ρωτήσω πρώτα-πρώτα, τι είναι αυτό το οποίο έχει ως σημαία η Ανταρσία για τις αυτοδιοικητικές εκλογές, διότι έχει χαράξει και ακολουθεί ένα δρόμο εντελώς διαφορετικό, ένα δρόμο που κινείται έτσι στην κατεύθυνση της αντίστασης, της αντίδρασης. Ποια είναι η ταυτότητα της Ανταρσία για τις ευρωεκλογές? Ωραία. Πριν από αυτό θα ήθελα να βάλω 2-3 στοιχεία που είναι πολύ σημαντικά για την περίοδο αυτή, την παρατεταμένη, την προεκλογική που ζούμε. Καταρχάς να πω ότι με πολύ μεγάλη χαρά και περηφάνεια και εγώ και όλοι οι σύντροφοί μου, ας πούμε, και οι συναγωνιστές μου συμμετέχουμε στα ψηφοδέλτια της Αντικαπιταλιστικής Αριστεράς, Ανταρσία και της Ανυπόταχτης Κρήτης εδώ στο περιφερειακό επίπεδο. Mm-hmm. Τα ψηφοδέλτια μας απαρτίζονται από ανθρώπους που στρατεύονται θελοντικά, ολόψυχα, σε έναν καλό συλλογικό αγώνα για μια καλύτερη εξωπρεπή ζωή και για όλους σήμερα, για όλους και όλες σήμερα. Mm-hmm. Από ανθρώπους που είναι υπαρκτοί, εγώ θα πω, στους εργατικούς κοινωνικούς αγώνες που αναπτύσσονται και όλοι συμμετέχουμε σε αυτά θέλοντας να δώσουμε μια άλλη, ας πούμε, κατεύθυνση και να δώσουμε ένα άλλο πολιτικό στίγμα σε αυτή τη μάχη, θέλοντας, ας πούμε, να γίνουμε η φωνή του λαού με τον ίδιο το λαό, μέσα και έξω από τα συμβούλια, μέσα και έξω από τα κοινοβούλια. Μιλάμε δηλαδή, κυρία Χερέτη, για καθημερινούς ανθρώπους, ανθρώπους της διπλανής πόρτας. Δεν είναι έτσι μακριά από εμάς. Δηλαδή είστε εκπαιδευτικός, σωστά? Είμαι εκπαιδευτικός και όλοι οι άνθρωποι, αν θα δείτε τα ψηφοδέλτιά μας, είναι άνθρωποι που συμμετέχουν σε σωματεία και δίνουν καθημερινά μάχες και προσπαθούν μαζί με τους συναδέλφους τους να βγάλουν μπροστά τα δίκαια αιτήματα. Γιατί σήμερα ζούμε σε μια κατάσταση η οποία, εντάξει, δεν χρειάζεται να την περιγράψουμε. Τη ζούμε όλοι, βεβαίως. Άρα, ποια είναι η διαφορά όμως του Ανταρσία από το Κομμουνιστικό Κόμμα, θα έλεγε κανείς? Πολύ ωραία κουβέντα αυτή, κυρία Κατερίνα. Δεν ξέρω αν έχουμε και χρόνο να την αναλύσουμε, βέβαια. Ναι, δυστυχώς ο χρόνος πάντα είναι λίγος. Mm-hmm. Κοιτάξτε, η Ανταρσία είναι μια δύναμη, η οποία, εντάξει, είναι γνωστή πλέον στον κόσμο. Παλεύει με όλες τις δυνάμεις και βάζει αιτήματα, ας πούμε, στο σήμερα, πώς θα μπορέσει ο λαός, με οδηγό, τον ίδιο το λαό στο τιμόνι, να οργανωθεί και να βάλει κάποια πολύ κομβικά σημεία, ας πούμε, που θα τον βοηθήσουν να ξεπεράσει την κρίση, να ορθοποδήσει και μετά να ανοίξει ο δρόμος για μια άλλη κατάσταση στην κοινωνία. Ζητήματα όπως μιλάμε ότι πρέπει να μιλήσουμε φαρετά για την έξοδο από την Ευρωπαϊκή Ένωση, όπου εκεί πέρα παίρνονται όλες οι αποφάσεις, μας έφεραν μνημόνια, τα Δουνουτού, έφεραν και εγκαθίδρυσαν την ανασφάλιστη ελαστική εργασία για τον κόσμο, άρα πανί για εμάς, Ευρωπαϊκή Ένωση. Παράλληλα, μιλάμε για διαγραφή του χρέους για να μπορέσει ο λαός να ορθοποδήσει. Mm-hmm. Μιλάμε για εθνικοποίησης μεγάλων επιχειρήσεων, τραπεζών και τα σχετικά και να ανοίξει ο δρόμος για μία άλλη, ας πούμε, κατεύθυνση της κοινωνίας. Mm-hmm. Εδώ είναι ένα πολύ βασικό σημείο διαφοράς με το ΚΚΕ, με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας. Το ΚΚΕ σήμερα δυστυχώς δεν βάζει τα αιτήματα εκείνα που σήμερα ο λαός πρέπει να παλέψει. Αντίθετα, τα αναγάγει όλα σε μία λαϊκή εξουσία. Πώς θα έρθει, πότε, μέχρι τότε τι θα έχουμε γίνει. Mm-hmm. Και λέει ότι τότε θα λυθούν τα προβλήματα. Αυτό είναι ένα σημείο, μία διαφορά. Mm-hmm. Μία άλλη διαφορά θα πω ότι είναι το οραματικό. Εμείς μιλάμε από την άποψη μιας κοινωνίας διαφορετικής, δημιουργικής, που θέλει τον άνθρωπο να ζει με αξιοπρέπεια, να παράγει, να απολαμβάνει τον πλούτο που παράγει. Και θέλουμε να ανοίξει ο δρόμος, ας πούμε, για το σύγχρονο, εγώ θα το πω, σοσιαλισμό, το σύγχρονο mm-hmm. κομμουνισμό. Δεν θέλουμε να μένουμε στο παρελθόν. Mm-hmm. Θα σταθώ λίγο στο πρώτο κομμάτι το οποίο θίξατε σε ό,τι αφορά την Ανταρσία και ποια είναι τα βασικά ζητήματα τα οποία θέτει. Θέσατε το θέμα της εξόδου από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Άρα εύλογα θα αναρωτηθεί κανείς πώς ένα κόμμα το οποίο τάσεται κατά της Ευρωπαϊκής Ένωσης διεκδικεί ψήφο στις ευρωεκλογές mm-hmm. και για ποιο λόγο θέλει η Ανταρσία να συμμετέχει στα ευρωπαϊκά όργανα εφόσον δεν τα πιστεύει και μάλιστα επιδιώκει το ακριβώς αντίθετο, να πάψουν να υπάρχουν. Ωραία, κοιτάξτε, καταρχάς θα ήθελα να πω ότι το πλαίσιο που γίνονται αυτές οι εκλογές, όπως είπαμε και προηγουμένως, είναι πολύ βαρύ για τον κόσμο, για το λαό. Ωραία. Mm-hmm. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο δεν μπορούμε να λέμε ότι απέχουμε από εκλογικές διαδικασίες, από οποιαδήποτε μάχη. Αυτό που θέλουμε εμείς να κάνουμε
Είναι, γιατί είναι χρέος για εμάς. Mm-hmm. Η πολιτική αυτή μάχη των ευρωεκλογών, να αποκτήσουμε φωνή στο Ευρωκοινοβούλιο, παρότι είμαστε ενάντια, mm-hmm. να μην φορέσουμε κοστούμια και γραβάτες όπως κάνουν. Θέλω να κάνω ένα σχόλιο. Mm-hmm. Βλέπετε τώρα σε αυτή την παρατεταμένη προεκλογική περίοδο, που είναι ένα πανηγύρι, έχει στηθεί πραγματικά από τους δυνάστες του λαού και μας καλούν να ψηφίσουμε, να συμμετέχουμε στις παρατάξεις τους, τάζοντας, ας πούμε. Πολύ, δεν ξέρω, θα το έχετε ακούσει. Βγαίνουν υποψήφοι και ζητάνε, ας πούμε, να ταχθείς τα ψηφοδέλτια τους και σου λένε θα σε βοηθήσω, θα σου δώσω μία θέση από αυτές, καλά, από αυτές που υπάρχουν σήμερα με τις συμβάσεις. Αυτό δεν είναι και καινούριο και μπαίνουμε λοιπόν, και σε μία διαδικασία να θεωρούμε ότι είναι και προνόμιο μας η σύμβαση, εν πάση περιπτώσει. Αυτό είναι μεγάλη κουβέντα, αντί να πούμε ότι τώρα σήμερα ο κόσμος πρέπει να δουλέψει μόνιμα σταθερά με όλα τα δικαιώματά του. Έχουμε καταντήσει να δουλεύουμε με συμβάσεις σε ελαστική ενεργία και να ανακυκλώνεται η ενεργία συνεχώς. Και να λέμε και πάλι καλά, ε. Θέλουμε να δώσουμε λοιπόν ένα τέτοιο στίγμα, ότι και οι εκλογές αυτές είναι μια μάχη την οποία θα στείλει μήνυμα, γιατί θέλουμε να καταδικαστεί με κάθε τρόπο, ας πούμε, και η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, διότι να δούμε τι έκανε αυτή η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ. Όχι απλά δεν ακύρωσε τα μνημόνια για τα οποία μίλαγε προεκλογικά, τους ατάσχησε σε μία νύχτα, αλλά πρόσθεσε και άλλα μνημόνια. Έχει φέρει μνημόνια μέχρι το 2060, έτσι. Mm-hmm. Άρα ουσιαστικά... Είχαμε ένα δημοψήφισμα... Ναι, η ψήφος... Ναι, η ψήφος στην Ανταρσία ουσιαστικά είναι και μία ψήφος καταδίκης των πολιτικών μέχρι είναι σήμερα. Είναι μία ψήφος καταδίκης των πολιτικών που ζούμε σήμερα. Και είναι μία ψήφος οραματική, διεξόδου από την κατάσταση αυτή, την άθλια κοινωνική, τον κανιβαλισμό, τον οποίο βιώνουμε κάθε μέρα στο πετσί μας όλοι. Mm-hmm. Για να εστιάσω στις ευρωεκλογές, η αντίθεσή σας έχει να κάνει με το πόσο έχει διαμορφωθεί η Ευρωπαϊκή Ένωση πια, ότι μιλάμε για μία Ευρωπαϊκή Ένωση που σε καμία περίπτωση δεν είναι οικογένεια, που είναι πολλών, πολλαπλών ταχυτήτων, αν όχι δύο, ίσως και τριών. Αν ήταν διαφορετικά δομημένο αυτό το οικοδόμημα το ευρωπαϊκό, θα ήσασταν σύμφωνοι στην ύπαρξή του και στη συμμετοχή των χωρών? Κοιτάξτε, ξεκάθαρα να πούμε από την αρχή ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας μηχανισμός που δεν φτιάχτηκε έτσι όπως τον πλασάραν αρχικά, ότι θα είναι η Ένωση των Λαών για την Ευρωπαϊκή και πάει λέγοντας. Η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι ένας θεσμός που φτιάχτηκε για να εξυπηρετήσει ακριβώς τα συμφέροντα των μεγάλων, του κεφαλαίου, των πολυεθνικών, να παίξει το ρόλο του στους υπερελιστικούς μηχανισμούς και πάει λέγοντας, έτσι. Mm-hmm. Οπότε ξεκάθαρα όχι. Η απάντηση είναι ότι δεν είμαστε με αυτό το πράγμα. Είμαστε με ένα άλλο. Είμαστε με την διάθεση των λαών να αποφασίζουν οι ίδιοι για τη ζωή τους και τον τόπο τους. Είμαστε με το διεθνισμό. Θέλουμε οι λαοί να συνεργάζονται και να ζουν αρμονικά με πρόταγμα, ας πούμε, τις ανάγκες τους, με την ειρήνη. Η συνεργασία των λαών, δηλαδή. Mm-hmm. Μάλιστα. Επομένως, το κάλεσμα είναι αυτό που μας περιγράψατε, στο πλαίσιο το οποίο μας περιγράψατε, μία ψήφος αντίδρασης και αντίρρησης και στις πολιτικές που εφαρμόζονται, από ό,τι καταλαβαίνω μέχρι σήμερα, και εντός των συνόρων, αλλά και στην παρουσία της χώρας στο εξωτερικό και στα ευρωπαϊκά όργανα. Πάμε μέχρι τις 26 Μαΐου, πορευόμενοι με αυτόν τον τρόπο. Θα ήθελα ακόμη ένα σχόλιο δικό σας για τους. Για τους υπόλοιπους υποψήφιους ευρωβουλευτές και αυτό που βλέπουμε στην πολιτική ζωή του σήμερα και τις ανταλλαγές που γίνονται, τις συμφωνίες για καρέκλες, για θέσεις, είτε είναι σε ευρωψηφοδέλτια. Είναι ακριβώς αυτό που ξεκίνησα να σας λέω στην αρχή, ότι η περίοδος αυτή θα δείτε συνδυασμούς, ας πούμε, να το πάρω περιφερειακά. Βλέπετε έναν Αρναουτάκι που έχει μαζέψει από ΠΑΣΟΚ, από Νέα Δημοκρατία, από ΣΥΡΙΖΑ. Βλέπουμε όλους τους σχηματισμούς, ακόμα και στις ευρωεκλογές αυτό εκφράζεται. Αυτό θα μπορούσε βέβαια να χαρακτηριστεί και υπερκομματικό. Είναι ένας συνδυασμός υπερκομματικός που καταφέρνεται να το συγκερασμό. Που όμως εξυπηρετεί πάντα την ίδια πολιτική. Έτσι. Δηλαδή, νομίζω ότι με αυτό το κριτήριο πρέπει να μιλάμε και να σκεφτόμαστε και να ψηφίζουμε ποια πολιτική είναι εκείνη η οποία εξυπηρετεί τα συμφέροντά μας. Ποια πολιτική είναι εκείνη που θα δώσει στον κόσμο ανάσα και πραγματική ελπίδα για να βγει στον δρόμο και να διεκδικήσει. Mm-hmm. Άρα, τη στιγμή λοιπόν που μας ζητάνε να ψηφίσουμε με αυτό το κριτήριο, και την ίδια στιγμή όμως κάνουν κάτι πολύ πολύ σημαντικό όλοι εκείνοι οι εκπρόσωποι των κομμάτων, των μεγάλων κυρίως. Ζητάνε από τον κόσμο, τον λαό, την νεολαία, τον κόσμο της εργασίας, την αγροτιά, τους συνταξιούχους, ζητάνε να ξεχάσει. Να ξεχάσει ότι είναι εργαζόμενοι οι οποίοι εκμεταλλεύονται από κάποιους, τους εκμεταλλεύεται κάποιος, και ζητάνε να ξεχάσει όλα αυτά τα αιματηρά πλεονάσματα, να ξεχάσει τα μνημόνια, να ξεχάσει και να πάει να ψηφίσει ένα άλλο προσωπείο, το οποίο δεν είναι αυτό που είναι εκείνη.
Δυστυχώς ή ευτυχώς, αυτό είναι δικό μου σχόλιο προσωπικό, βλέπω ότι μάλλον έχουμε κοντή μνήμη, έχουμε τη μνήμη του Χρυσόψαρου, γιατί εκεί που πριν από ένα χρόνο, ας πούμε, και λιγότερο, ακούγαμε έτσι μια έντονη δυσαρέσκεια για τις πολιτικές, για τα μνημόνια, για τη φορολογική πολιτική. Τώρα αρκεί να έρθει ο χ βουλευτής να μας χτυπήσει την πλάτη και κατευθείαν σαν να τα ξεχνάμε όλα. Δηλαδή είναι και θέμα δικό μας, του κάθε ενός πολίτη, το πώς διαμορφώνει την πολιτική του συνείδηση και πόσο εύκολα ξεχνάει και πόσο εύκολα μπορεί να αξιολογεί τα επιχειρήματα τα οποία ακούει. Έτσι είναι, να σας πω κάτι. Θα ακούσαμε όλοι τα μέτρα που εξήγηλε ο Πρωθυπουργός πριν 2 μέρες, τα ανακουφιστικά αυτά μέτρα, τα οποία εμένα μου θύμισαν, έτσι, δεν ξέρω αν έχουμε και πολύ χρόνο, να κλείσουμε έτσι λίγο ευχάριστα. Να κλείσουμε έτσι, ναι. Μου θύμισαν, ας πούμε, ένα λαϊκό μύθο με το Χόντζα που έλεγε ότι κάποτε ένας φτωχός που ζούσε σε ένα σπίτι με μια πολυμελή οικογένεια, ας πούμε, δεν είχε χώρο, δεν είχε δωμάτια και πήγε στο Χόντζα να του ζητήσει να κάνει κάτι. Mm-hmm. Τον ρώτησε λοιπόν αυτός και του είπε, έχει ζώα. Έχω ζώα, βάλτε στο σπίτι. Έχεις σκυλιά, γατιά, βάλτε στο σπίτι σήμερα. Την επόμενη μέρα τα έβαλα, είναι χειρότερα. Βάλε και ένα γάιδαρο αν έχεις. Τον έβαλε και αυτόν. Οπότε τι έκανε, την επόμενη φορά που πήγε, του είπε, πώς ζείτε τώρα. Μα είναι χάλια, δεν μπορούμε, δεν την παλεύουμε, ας πούμε. Ωραία, βγάλε το γάιδαρο σήμερα στην αυλή. Τον βγάζει λοιπόν, πάει την επόμενη μέρα, πώς είσαι. Είμαστε λίγο καλύτερα. Λοιπόν, εμένα αυτό το πράγμα με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, της κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, μου θυμίζει ακριβώς αυτό. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι υπάρχει ένα μεγάλο απόθεμα αυτή τη στιγμή, που είναι 31 δις. Το οποίο πώς συγκεντρώθηκε αυτό το απόθεμα. Πώς συγκεντρώθηκε, εκ των οποίων λέει τα 16 από αυτά θα είναι μαξιλάρι για το IMS, για την αποπληρωμή του χρέους, και τα 15 από αυτά, πώς έχουν βγει, όπως είπατε εσείς, έχουν βγει από τη Σταύρωση, τη δική μας, των λαϊκών στρωμάτων, στα μνημονιακά αυτά χρόνια. Και τι λέει μέσα στις εξαγγελίες του στην ουσία, λέει ότι τα 3,6 δις αυτά θα τα ακουμπήσει απευθείας στο δούνο του. Τα 5,5 θα τα κρατήσει στην άκρη, ως δεύτερο μαξιλάρι για το χρέος, και από τα 6 που απομένουν τι θα κάνει, θα επιστρέψει σε εμάς το 1, μέσα στο 2019. Μάλιστα. Αυτό κάνει στην ουσία. Άρα είμαστε η ενσάρκωση αυτού του παραμυθιού, το οποίο μας διηγηθήκατε σύντομα. Κάπως έτσι. Εμένα επομένως... αυτό μου θύμισε. Υπάρχουν χρήματα, υπάρχει πλούτος που παράγουμε εμείς οι ίδιοι. Τον καρπώνονται άλλοι όμως. Και αυτό είναι σημαντικό να καταλάβουμε και να βγούμε μπροστά με αυτό, ότι θέλουμε μια άλλη δίκαιη κοινωνία. Μάλιστα. Κυρία Χαιρέτη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία. Καλό αγώνα. Καλή υπομονή μέχρι τις 26 και καλή επιτυχία. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.